Πρώτη μας συνταγή για σήμερα, το απόλυτο ορεκτικό. Θα φτιάξουμε πιταράκια από τη Μήλο. Πάρα πολύ εύκολα, πάρα πολύ ιδιαίτερα. Με δικό μας ζυμάρι θα σερβίρουμε με πετιμέζι και θα γίνει χαμός. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για τα πιταράκια Μήλου θα χρειαστούμε: για τη ζύμη 250 γραμμάρια νερό, 500 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, αλάτι, 100 γραμμάρια ελαιόλαδο και αλεύρι για το άνοιγμα της ζύμης. Για τη γέμιση, 4 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, ένα κρεμμύδι, μία σκελίδα σκόρδο, 350 γραμμάρια φέτα, μία κουταλιά της σούπας δυόσμο, μία κουταλιά της σούπας θυμάρι, 400 ml λιέλαιο και πιπέρι. Για το σερβίρισμα, πετιμέζι και δυόσμο. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Μπελέση, Μίτσο, με ακούς? Αγαπητοί πάντα. Διονύση. Ναι. Λοιπόν, ερώτηση, να ξεκινήσω με ζυμάρι ή με γέμιση? Με ζυμάρι. Ομοφωνία, θα τη σεβαστώ και βέβαια θα ξεκινήσουμε με το ζυμάρι. Λοιπόν, ρίχνουμε το νερό, το αλεύρι, το λάδι και το αλάτι μέσα στον κάτω του μίξερ. Άμα δεν έχετε μίξερ, γίνεται συνταγή και στο χέρι. Απλά πρέπει να ανακατέψουμε αρκετή ώρα, γιατί έχει λαδάκι η συνταγή μας. Οπότε το λάδι γενικά σε αυτές τις συνταγές, να ξέρετε. Ενώ κανονικά έχουμε πει ότι όταν χτυπάμε το αλεύρι μαζί με το νερό, τι γίνεται? Αναπτύσσεται γλουτένη, γίνεται ένα πλέγμα, γίνεται ελαστικό το ζυμάρι. Το λάδι τι μας κάνει? Μπαίνει ανάμεσα από τη γλουτένη και δεν αφήνει να γίνει ελαστικό το ζυμάρι. Θα βάλω λίγο αλατάκι εδώ. Μας αρέσει αυτή τη συνταγή γιατί θα έχει πιο crunchy υφή. Δεν θα γίνει ζυμάρι-ζυμάρι, θα θυμίζει λίγο μπισκότο. Γι' αυτό το λόγο βάζουμε το λάδι. Άμα δεν βάλουμε το λάδι, το ζυμάρι μας πάντα θα θυμίζει ψωμάκι. Λοιπόν, χτυπάω καλά στο μίξερ, 5-6 λεπτάκια και μόλις είναι έτοιμο το ζυμάρι, θα συνεχίσουμε τη συνταγή μας. Συνταγές με πίτες, είτε με γέμιση είτε χωρίς, συναντάμε καταγεγραμμένες στη διατροφή των αρχαίων Αιγυπτίων αλλά και των αρχαίων Ελλήνων. Κατά τους Βυζαντινούς χρόνους, ανακαλύπτονται οι κλειστοί φούρνοι, οι κρύβανοι της αρχαιότητας, κλίβανοι στην πορεία και γάστρα στα νεότερα χρόνια, όπου οι πίτες ψήνονται με πολύ μεγαλύτερη ευκολία, σε πολύ λιγότερο χρόνο και γίνονται στην Ελλάδα μια καθημερινή συνήθεια που έγινε συνώνυμο με την παράδοση και τα έθιμά μας. Λοιπόν, και μετά από καλό χτύπημα, το ζυμαράκι μας είναι έτοιμο. Εδώ είμαστε. Πώς φαίνεται, Διονύση? Υπέροχο. Εύκολο, δύσκολο? Εύκολο. Να σου πω ότι άμα είσαι ανυπόμονος, μπορείς να τα ανοίξεις κατευθείαν και να φτιάξεις τα πιταράκια. Δεν υπάρχει θέμα. Ανοίγει. Απλά, άμα είσαι λίγο πιο υπομονετικός και δώσεις λίγο χρόνο στο ζυμάρι, στο ψυγείο, τυλιγμένο καλά, θα έχεις καλύτερο αποτέλεσμα. Αλλά όπως και να έχει, και με τους δύο τρόπους γίνεται. Θα τυλίξω με μεμβράνη, εδώ το ζυμαράκι μου, και θέλω να το αφήσω να ξεκουραστεί στο ψυγείο όση ώρα μου πάρει να κάνω τη γέμιση. Δηλαδή, μισή ωρίτσα, μία ωρίτσα, θέλω να πάει στο ψυγείο, εδώ. Εγώ, επειδή είμαι αρκετά γρήγορος, έχω ετοιμάσει ήδη ένα ζυμάρι και θα το φέρω από το ψυγείο. Επίσης, θα φέρω τα υλικά για τη γέμιση, που είναι η φέτα. Λοιπόν. Και έχουμε ένα τελείως διαφορετικό αποτέλεσμα. Το ζυμάρι μας μεταμορφώθηκε, έχει δέσει, έχει γίνει τέλειο και πραγματικά, κοιτάξτε, είναι σαν μάρτσιπαν, σαν αμυγδαλόπαστα. Το βλέπεις? Ναι, ναι. Τέλειο, έχει παγώσει κιόλας και όταν είναι και παγωμένο μας βοηθάει πάρα πολύ στο να τα ανοίξουμε. Λοιπόν, τα αφήνω στην άκρη προς το παρόν και πάμε να ετοιμάσουμε τη γέμιση. Εδώ έχω ένα κρεμμύδι και σκόρδο και τι θέλουμε, ένα τηγανάκι λίγο να το σοτάρουμε. Εδώ, βάζω το τηγάνι πάνω στη φωτιά και να σας πω ότι χρησιμοποιώ φυσικό αέριο Zenith, τον πρώτο πάροχο ολοκληρωμένης ενέργειας στην Ελλάδα. Λοιπόν, θα ρίξω μέσα το κρεμμύδι και το σκόρδο να τα σουτάρω λίγο, γιατί δεν θέλω να γίνουν βαριά τα πιταράκια, θέλω να γίνουν ωραία. Υπάρχουν κάποιοι που βάζουν το κρεμμύδι ομό, υπάρχουν κάποιοι που το ψήνουν, εγώ το ψήνω. Θέλω να μαλακώσει, να γίνει σαν μαρμελάδα. Δηλαδή, εμένα θέλουν να είναι γλυκά τα πιταράκια μου. Και θέλω να μου βγάζουν έντονη γεύση από κρεμμύδι. Λοιπόν, ψιλοκόβω το κρεμμύδι μου εδώ. Και να βάλω και το σκόρδο μέσα. Και ήρθε η ώρα να το σοτάρουμε. Πω 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 και η φωτιά μου. Ναι, τέλεια. Βάλω λίγο ακόμα λαδάκι. Λίγο ακόμα. Λοιπόν, κρεμμύδι, σκόρδο, πάνε μέσα. Και τώρα τι θα κάνω, φίλε Διονύση?
χαμηλώνω τη φωτιά μου και θα τα αφήσω να καραμελώσει. Δηλαδή πρέπει να καταλάβουμε το λόγο που βάζουμε το κρεμμύδι και το σκόρδο στη τηγάνι. Το βάζουμε για να μαλακώσει, να γίνει σαν μαρμελάδα. Οπότε, περιμένουμε 3-4 λεπτάκια ίσα-ίσα να μαλακώσει το κρεμμύδι, να καραμελώσει και μόλις κρυώσει θα φτιάξουμε τη γέμιση, να ετοιμάσουμε τα πιτάκια μας για να τηγανίσουμε. Στην αρχαία Αίγυπτο απέδιδαν στο κρεμμύδι θεϊκές δυνάμεις και γι' αυτό έκαιγαν κρεμμύδια μαζί με τα νεκρά σώματα των Φαραώ, πιστεύοντας ότι χάριζαν αιώνια ζωή. Στην Ελλάδα αντίστοιχα, οι αθλητές κατανάλωναν κρεμμύδια πριν από τη συμμετοχή τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες, έπιναν χυμούς κρεμμυδιού και έτριβαν πάνω στο σώμα τους κρεμμύδια, αφού το κρεμμύδι θεωρούνταν τόσο δυναμωτικό που θα τους βοηθούσε στην απόδοσή τους. Λοιπόν, το κρεμμύδι μου το έχω μαλακώσει, το έχω υδρώσει και έχει καραμελώσει, οπότε κατευθείαν όπως είναι, το ρίχνω σε ένα μπολ. Και εμείς θα προσθέσουμε φέτα στη συνταγή. Παραδοσιακά όμως τι έχει συνταγή, Διονύση? Δεν είπαμε. Έχει ένα πικάντικο παραδοσιακό τυρί της Μήλου. Όσο πιο πολύ οριμάσει, τόσο πιο πολύ παρμεζανίζει, γίνεται παρμεζάνα. Εμείς δεν έχουμε αυτό το τυρί εδώ πέρα στην Αθήνα και συνοικιακά, αλλά άμα το βρούμε το χρησιμοποιούμε. Άμα δεν το βρούμε τι κάνουμε? Φετούλα. Φετούλα. Ή ένα τυρί που σας αρέσει. Μπορείτε να βάλετε ένα πικάντικο άλλο τυρί που σας αρέσει. Βέβαια καλό θα ήταν να ψάξουμε λίγο το τυρί αυτό από τη Μήλο, να το βρούμε. Γενικά αυτό που ξέρουμε όλοι είναι ότι σε κάθε νησί υπάρχει το τοπικό ζυμαρικό και το τοπικό τυρί, εντάξει? Οπότε είναι πολύ ωραία να δοκιμάζουμε όλα τα τυριά από όλη την Ελλάδα. Έσπασα τη φέτα μου εδώ. Οπότε πάμε να προσθέσουμε τα υπόλοιπα μας υλικά και είναι πάρα πολύ απλά. Θέλω λίγα μυρωδικά, ελαιόλαδο και πιπέρι. Φίλε, πρέπει να βάλουμε οπωσδήποτε πιπεράκι για να δώσει ένα boost στη συνταγή. Βάλαμε το κρεμμύδι. Το κρεμμύδι έχει γλυκίσει, είναι καταπληκτικό και μην το παραβλέψεις στη συνταγή. Λοιπόν, ελαιόλαδο. Μέσα στη γέμιση θα βάλω 2 κουταλιές σούπας περίπου και 3 να βάλετε δεν πειράζει. Και 4 να βάλετε πάλι δεν πειράζει. Πιπέρι. Δεν θα το λυπηθώ. Εδώ. Θα πάρω λίγο δυόσμο, εδώ, και μπορούμε να βάλουμε και λίγο θυμαράκι. Θέλουμε να βάλουμε θυμάρι, Διονύση? Γιατί όχι. Εδώ είμαστε. Θα ψιλοκόψω εδώ πέρα τα μυρωδικά μου. Τέλεια. Και πάνε μέσα. Και τώρα τι χρειάζεται? Απλά να ανακατέψω και η γέμιση μου είναι έτοιμη. Τελειώσαμε. Αυτό ήταν η συνταγή. Τώρα έχουμε το μόνο να ανοίξουμε το ζυμαράκι μας, να φτιάξουμε τα πιτάκια μας και να τα τηγανίσουμε. Εναλλακτικά να σας πω ότι μπορείτε να τα βάλετε και στο φούρνο. Στους 200 βαθμούς θέλουν περίπου 15-20 λεπτάκια μέχρι που να γίνουνε. Αλλά κανονικά η συνταγή είναι τηγανιτά. Κοιτάξτε με ένα κρεμμύδι πόσο έντονη που είναι η παρουσία του στη γέμιση. Το βλέπετε? Τέλεια. Έχεις πάει ποτέ στη Μήλο, Διονύση? Όχι. Καλά κάνεις, γιατί λένε ότι όσοι πάνε στη Μήλο χωρίζουν. Εγώ δεν μπορούσα. Εγώ μπορεί και να χώρισα. Γιατί? Ναι, χώρισα. Η αλήθεια είναι. Εντάξει, χώρισα, μπορεί να χωρίσει σε ένα χρόνο και σε 2 χρόνια. Δεν σημαίνει ότι φταίει Μήλος. Οπότε, θέλω λίγο αλευράκι, εδώ. Να ανοίξουμε το ζυμάρι μας. Μπορείτε να το ανοίξετε ολόκληρο όπως είναι, αλλά θα δείτε κι εσείς ότι θα σας διευκολύνει να κόψετε στα 2 ή στα 4 το ζυμάρι, εδώ. Θα ανοίξετε περισσότερες φορές το φύλλο, αλλά δεν μας πειράζει. Γιατί με αυτόν τον τρόπο θα είναι πιο μανιτζέβελο, πιο εύκολο στη χρήση. Λοιπόν, τώρα μπορούμε να κάνουμε τα πιτάκια μας αρκετά χοντρά, μπορούμε να τα κάνουμε λεπτά. Τα αφήνω πάνω σας, εμένα μου αρέσει να είναι λεπτά, να μην έχει πάρα πολύ φύλλο, να έχει περισσότερο γέμιση, λιγότερο φύλλο. Οπότε, κάντε το όπως θέλετε, εδώ, πάρτε τον πλάστη, ανοίξτε το ζυμάρι, εδώ. Και θυμηθείτε ότι το ζυμάρι μέσα έχει λαδάκι, έχει ελαιόλαδο, μυρίζει ελαιόλαδο, μας αρέσει και επειδή υπάρχει μέσα στο ζυμάρι, άμα ψήσουμε για λίγη ώρα, στο τέλος το ζυμαράκι μας όντως θα έχει και γεύση ελαιόλαδο. Άμα ψήσουμε πάρα πολύ ώρα, το λάδι που έχει μέσα θα φύγει και θα πάρει το σπορέλαιο η συνταγή μας, το καταλαβαίνετε. Οπότε θέλουμε δυνατή φωτιά, να ψηθούν γρήγορα, να κυψελώσουν τα ζυμαράκια μου, να γίνουν ωραία, να κυψελώσουν και κάνουν αυτά τα μικρά σκασίματα που κάνουν, που μας αρέσουν στα τηγανιτά. Και πιστέψτε με ότι άμα κάνετε σωστά τη διαδικασία, το λάδι που υπάρχει στο τηγάνι μας θα μείνει ακριβώς όσο ήταν και πριν, γιατί δεν θα τραβήξει καθόλου μα καθόλου το ζυμάρι. Το μόνο λάδι που θα έχει το ζυμάρι θα είναι το ελαιόλαδο που βάλαμε στην αρχή. Πώς το βλέπεις, Διονύση? Τέλειο. Τώρα άκου τι θα κάνουμε. Εγώ έχω ένα κουπάτ. Εσείς άμα δεν έχετε κουπάτ, σίγουρα έχετε κούπα. Κούπα. Ή κούπα ή κουπάτ. Και παίρνουμε την κούπα ή το κουπάτ. Κόβουμε. Εδώ.
και αφήνουμε στην άκρη. Συνεχίζουμε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Παίρνουμε, κόβουμε και αφήνουμε στην άκρη. Παίρνουμε, κόβουμε και αφήνουμε στην άκρη. Παίρνουμε, κόβουμε και αφήνουμε στην άκρη. Λοιπόν, τώρα ένα πινελάκι. Εδώ. Λίγο νερό. Μπορείτε να κολλήσετε και με αυγό, άμα θέλετε. Δεν είναι το ίδιο πράγμα είναι. Και εδώ. Γέμιση. Ελάχιστο νεράκι. Για να κολλήσει. Γυρνάμε. Και τι κάνουμε, μπελέ. Κάνουμε. Πυρουνιάζουμε. Πυρουνιάζουμε, αλλά και βασανιστικά. Γενικά, επειδή δεν έχουμε ρευστή γέμιση, είναι σχεδόν αδύνατον να φύγει η γέμιση από μέσα. Απλά, τι γίνεται, επειδή τα πιταράκια μας έχουν μέσα νεράκι αρκετό, το ζυμάρι και λάδι, έχουν την τάση, καθώς τα ψήνουμε, να προσπαθούν να ανοίξουν. Οπότε μην τα αφήσετε να ανοίξουν. Πιέστε τα καλά εδώ. Να είστε σίγουροι ότι το πυρούνι έχει δουλέψει καλά. Και ακριβώς με τον ίδιο τρόπο συνεχίζω και με τα υπόλοιπα τρία. Εδώ. Γέμιση. Δεν το παρακάνουμε. Γι' αυτό θέλουμε να βάλουμε ένα έτσι ιδιαίτερο, ωραίο τυρί, πικάντικο, γεμάτο σε γεύση. Πάρτε. Άμα δεν βρείτε το κλασικό το τυρί της Μήλου, μπορείτε να βρείτε ένα άλλο πικάντικο τυρί που μπορεί να σας αρέσει και να θέλετε να το δοκιμάσετε σε μια νέα συνταγή. Ποιο τυρί τελευταία φορά δοκίμασες σε μπελές και σου άρεσε? Ένα κίτρινο τυρί. Προέλευσης. Δεν έχεις... Δεν ξέρει. Από Γαλλία. Σοβαρά. Εντάξει, είναι λίγο άδικο αυτό που λες, γιατί έχουμε φανταστικά τυριά στην Ελλάδα και πάτε και παίρνετε τα γαλλικά. Εντάξει, για ποικιλία μπορείς να πάρεις, αλλά έχεις δοκιμάσει όλα τα ελληνικά τυριά. Βέβαια. Έχεις δοκιμάσει όλα τα ελληνικά και είπες να πας σε άλλες χώρες να δοκιμάσεις και όλα τα υπόλοιπα. Εκεί πέρα, ρε φίλε, το δικαιολογώ, ναι, οκ. Okay. Αλλά το να μην έχεις δοκιμάσει ελληνικά τυριά και να πηγαίνεις κατευθείαν στα ξένα, θεωρώ ότι είναι άδικο. Εντάξει. Και είμαστε έτοιμοι να τηγανίσουμε τα τέσσερα πρώτα. Ένα. Είναι τέλειο, είναι τέλειο. Είναι τέλεια η φωτιά, είναι ακριβώς όπως πρέπει να είναι. Θέλουμε να ψήνονται και εννοείται σε περίπτωση που κάνετε διατροφή, μπορείτε να βάλετε τα πιταράκια στο φούρνο. Αλλά δεν θα είναι πιταράκια, θα είναι φουρναράκια. Εντάξει, θα είναι διαφορετικό πράγμα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Η φωτιά μας είναι μέτρια προς δυνατή. Πόση ώρα είπαμε να τα ψήνουμε, Διονύση? 2 με 3 λεπτάκια. Θέλουμε να δούμε ένα ωραίο χρυσαφένιο χρώμα και βέβαια το πιο σημαντικό είναι να δούμε αυτές τις φουσκαλίτσες πάνω στο ζυμάρι, που σημαίνει ότι κάτι έχουμε κάνει καλά. Και μην μπερδευτείτε το χρώμα να το πάρετε 100% από το τηγάνι, γιατί καθώς βγάζουμε τα πιτάκια μας στην άκρη, βλέπουμε ότι σκουραίνουν και γίνονται τέλεια εκτός φωτιάς. Τα βλέπετε? Εντάξει, εδώ. Τέλεια. Λοιπόν, συνεχίζω ακριβώς με τον ίδιο τρόπο μέχρι που να τελειώσω όλη μου τη ζύμη και όλη μου τη γέμιση. Για τα πιταράκια μήλου, στον κάδο του μίξερ βάζουμε το νερό, το αλεύρι, το ελαιόλαδο, αλάτι και χτυπάμε σε δυνατή ταχύτητα. Τυλίγουμε με μεμβράνη και βάζουμε στο ψυγείο. Σε τηγάνι σε δυνατή φωτιά με ελαιόλαδο, βάζουμε το κρεμμύδι ψιλοκομμένο, το σκόρδο, σοτάρουμε να καραμελώσουν, αφαιρούμε και αφήνουμε να κρυώσουν. Προσθέτουμε τη φέτα, ελαιόλαδο, πιπέρι, τον δυόσμο και το θυμάρι ψιλοκομμένα και ανακατεύουμε. Κόβουμε τη ζύμη σε 4 κομμάτια και ανοίγουμε το ένα κομμάτι σε πολύ λεπτό φύλλο. Κόβουμε τη ζύμη με ένα κουπάτ και ακολουθούμε την ίδια διαδικασία για όλα τα κομμάτια της ζύμης. Μοιράζουμε τη γέμιση σε όλα τα κομμάτια, αλήφουμε περιμετρικά με νερό, κλείνουμε σαν τυροπιτάκια, φροντίζουμε να κολλήσουν στην ένωση και πιέζουμε με ένα πυρούνι. Τηγανίζουμε σε δόσεις για να πάρουν χρώμα, αφαιρούμε σε απορροφητικό χαρτί και σερβίρουμε με πετιμέζι και δυόσμο. Και τα πιταράκια μου είναι έτοιμα, πάμε να τις σερβίρουμε εδώ. Αναγία μου. Αναγία μου. Εν τω μεταξύ, αυτό που θα καταλάβετε με το δοκιμάσετε είναι το πόσο τραγανά είναι. Δεν υπάρχει. Είναι τόσο τραγανά και φλέικι. Δεν ξέρω αν υπάρχει μία έκφραση που μπορούμε να το πούμε έτσι στα ελληνικά. Υπάρχει. Τρίβονται πάρα πολύ ωραία και γίνονται καταπληκτικά. Κοιτάξτε εδώ. Φανταστικά. Λοιπόν, εγώ θα πάω λίγο εναλλακτικά, όπως σας είπα. Κανονικά δεν βάζουμε τίποτα, ούτε μέγια, ούτε τίποτα. Θέλω να βάλω λίγο πετιμέζι, σας πειράζει? Πετιμέζι. Αφού πάμε τόσο ελληνικά, γιατί να μην το συνεχίσουμε, ε? Πετιμεζάκι ωραίο. Για να δούμε. Εδώ. Αντί για μέλι. Αντί για μέλι. Κοίτα εδώ. Είναι πολύ ιδιαίτερο. Είναι πολύ προχώ υλικό. Και δεν ξέρω γιατί δεν το χρησιμοποιεί ο κόσμος περισσότερο, δηλαδή. Και υγιεινό δεν είναι.
Βέβαια. Είναι 100% φυσικό προϊόν. Και θέλω λίγο δυόσμο. Εδώ και εδώ και εδώ και εδώ και εδώ. Κοίτα εδώ ρε φίλε, ομορφιά. Να το βγάλεις σε ένα τραπέζι και να πάθουν όλοι αμόκ. Να δοκιμάσω, πάμε. Όταν δοκιμάσετε με πετιμέζι, θα πείτε Παναγία μου, ο άνθρωπος τι έκανε. Όπου Παναγία μου. Χαίρεσαι να τα ακούω.